Υποδειγματική ήταν η ομιλία και η εν γέννη παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με άνεση, με αυτοπεποίθηση, με αξιοπρέπεια, χωρίς κανένα δισταγμό, χωρίς κανένα σαρδάμ και σε άπιστα αγγλικά, με τον αέρα αυτό που ξέρει τι θέλει να πει και σε ποιους απευθύνεται, ο Πρωθυπουργός μας μίλησε για όλα και καταχειροκροτήθηκε από τους Αμερικανούς εκπροσώπους. Μίλησε για τους ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν τη χώρα μας, για τη δημοκρατία, για τις αρχές που υπηρετούν οι δύο χώρες, για τις προσπάθειες που κάνει η Ελλάδα, την πρόοδο που έχει επιτύχει, τους αγώνες που έχουν κάνει ιστορικά οι Έλληνες. Μίλησε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για τα ελληνοτουρκικά, για το κυπριακό και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η σύγχρονη δημοκρατία. Εστίασε στην κοινωνική και οικονομική ανισότητα που επικρατεί σε πολλές κοινωνίες και η οποία μαζί με την αναποτελεσματικότητα διαφόρων θεσμών και το χαοτικό περιβάλλον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη του λαϊκισμού και του αναθεωρητισμού που προωθούν απολυταρχικά καθεστώτα παγκοσμίως. Άρα λοιπόν κατέληξε ότι η αποστολή της γενιάς μας είναι η προστασία της δημοκρατίας και της ισότητας και της ελευθερίας των πολιτών. Οι Αμερικανοί εκπρόσωποι χειροκρότησαν θερμά τον Πρωθυπουργό πάρα πολλές φορές και πάνω από 10 φορές όρθιοι. Και είναι σημαντικό, βέβαια, δεν λύνει τα προβλήματά μας. Δηλαδή, δεν τρέφουμε ψευδεστήσεις ότι με ένα χειροκρότημα θα λυθούν τα θέματα που μας απασχολούν και είναι πολύ σοβαρά και σύνθετα. Όμως, έχει γίνει ένα πρώτο βήμα πολύ σημαντικό. Καμία φορά στο παρελθόν δεν έχει γίνει τέτοια θερμή υποδοχή σε Έλληνα Πρωθυπουργό από την Αμερική. Και καμία άλλη φορά δεν έχει γίνει τόσο θερμό χειροκρότημα σε συγκεκριμένες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού που ήταν ξεκάθαρες. Και αναφέρομαι στα ελληνοτουρκικά, αναφέρομαι στο αίτημα του Πρωθυπουργού να σταματήσουν άμεσα οι υπερπτήσεις μαχητικών, τουρκικών μαχητικών πάνω από τα νησιά του Αιγαίου, στην τοποθέτησή του ότι η Ελλάδα δεν θα δεχτεί ποτέ δύο κράτη στην Κύπρο, ότι δεν θα ανεχθεί αναθεωρητικές κινήσεις στην περιοχή της, ότι θα απαντήσει εάν προκληθεί και κάλεσε τους εκπροσώπους του Κογκρέσου να είναι προσεκτικοί στις ψηφοφορίες τους σχετικά με την κατανομή των εξοπλιστικών προγραμμάτων στην περιοχή. Πιο ξεκάθαρα δεν μπορούσαν να τεθούν αυτά τα θέματα και ήταν πραγματικά συγκινητική η ανταπόκριση με το πολύ θερμό χειροκρότημα των Αμερικανών εκπροσώπων σε αυτές τις τοποθετήσεις. Είναι γεγονός ότι είναι πολύ ωραίο το συνέστημα που νιώθει κανείς όταν ο Πρωθυπουργός της χώρας του στέκεται αντάξια στον τίτλο του και την εκπροσωπεί με τον αέρα και τον κοσμοπολιτισμό που της πρέπει.